Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα στον κόσμο. Είναι κάποιο κράτος στην Αφρική, στην Νότια Ανατολική Ασία, είναι κάποιο στη Λατινική Αμερική. Αν θέλεις να μάθεις την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, είμαι ο Θεράπον, καλημέρα, είμαι ο Θεράπον, καλημέρα, είμαι ο Θεράπον Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργεια και πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργεια και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα για να ζεις στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ασφαλές να μένεις. Κινδυνεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και το πιο επικίνδυνο κράτος σε όλο τον κόσμο είναι το κράτος και η χώρα του αν. Είναι το κράτος που λες συνέχεια ότι αν θα είχα αυτό, θα είχα καταφέρει εκείνο. Αν δεν είχε εκείνη εκείνο, θα ήμουν τώρα εκεί. Αν θα κάνω αυτό, τότε θα κάνω το άλλο. Όλα εκείνα τα αν που βάζουμε, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, είτε για το παρελθόν είτε για το μέλλον, που χρησιμοποιούμε προκειμένου να τα φέρουμε σαν δικαιολογία για να δικαιολογήσουμε το ότι δεν έχουμε προσπαθήσει κάτι, ότι δεν έχουμε ξεκινήσει κάτι, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Αν θέλεις λοιπόν να πας μπροστά, αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις πραγματικά, φύγε όσο μπορείς άρον-άρον από τη χώρα του αν και πήγε στη χώρα του τώρα. Γιατί η μοναδική στιγμή που έχεις δύναμη και, τον απόλυτο έλεγχο είναι το τώρα. Δεν μπορείς να ελέγξεις το παρελθόν, έχει περάσει, δεν ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον, δεν εξαρτάται από σένα. Το μόνο πράγμα που έχεις έλεγχο είναι το τώρα. Γι' αυτό άσα στη φύγη από τη χώρα του αν και έλα στη χώρα του τώρα. Αυτό το βιντεάκι μας για σήμερα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Αν θέλετε να κάνετε ένα like και να βοηθήσετε την παρέα να μεγαλώσει και να εμπνεύσετε ακόμη περισσότερους, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Αν πάλι θέλει κάποιος από εσάς να στείλει ένα μήνυμα προκειμένου να δουλέψουμε μαζί για να το βοηθήσω να βελτιώσει το μίσο της ζωής του εφαρμόζοντας καινούργια εργαλεία, τότε μπορεί να στείλει πάντα ένα μήνυμα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.